Αφρικής, γεννημένος το 1930 στους Αγίους Θεοδόρους της Σάμου, είναι ο τελευταίος σαντουρτζής του νησιού. Νοσταλγία, πικρά, απογοήτευση για ένα όργανο χιλιοαγαπημένο όπως το σαντούρι. Πώς νιώθεις, κυρία Κώστα? Η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου το σαντούρι. Δεν έχω άλλη αγάπη. Και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου, αυτό είναι θησαυρός. Από πότε άρχισες να παίζεις? Το 1947. Πώς έγινε? Εγώ είχα ικανότητες, τρομακτικές ικανότητες. 10 χρονών έπαιζα μαντολίνο. Μαντολίνο. Το είχε φέρει ο πατέρας μου από την Αμερική. Έπαιζα όλα τα τραγούδια της εποχής. Τα τραγούδια ήταν λίγα. Έπαιζα τσαμπούνα με 6-7 τρύπες, φλογέρα. Την έκαμπνες μόνο σου τσαμπούνα. Μόνο. Και όταν πήγα στο δάσκαλο της μουσικής στο Κατεβέι και έπαιξα μαντολίνο, από πού σε ρε κρεμπλή, στο Αγίου Θεοδόρου. Πιανούσε το τάδε. Δεν το ξέρω τον πατέρα σου, αλλά πες τη γεννήματα και πες ότι είσαι ταλέντο να σε προωθεί στη μουσική. Αλλά δυστυχώς ο πατέρα μου έκανε 4 γίδες και φύλαγα. 4 γίδες, κατσίδες. Α. Εκεί ασχολήθηκα με τη σαμπούρα, με το τραγούδι, με τη φλογέρα. Και το 1947 εδέησε πια αφού όλοι στο χωριό, ρε, αυτό το παιδί είναι αμαρτία. Ταλέντο, ναι. Είναι αμαρτία, ρε, το παιδί. Και μου βγάζει ένα παλιό σάντρο το οποίο ούτε μπάσα είχε ούτε κόντρα μπάσα. Αυτό στέλια. Και το έχει φτιάξει ένα ξυλουργό. Αυτό σχέδιο έτσι. Κάτω το δουλειό μου. Όπως... Δεν μου να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρχαν σαντουρτσίδες τότε στη Σάμο. 18 σαντούρια έχει η Δυτική Σάμο. Δεκαετίες 50, 40, 60. 18 σαντούρια. 18 σαντούρια. Καλά σαντούρια. Όχι όλα καλά. Όχι όλα καλά. 4-5 ήταν. Οι υπόλοιποι ήμασταν δευτέρα τρίτη κατηγορία. Μάλιστα. Ξέρει ποιο τραγούδι θέλω να, ποιο σκοπό θέλω να μα παίξει? Τα παλαιά μου βάσανα. Τα παλαιά μου βάσανα. Το ξέρει. Η διαφορά είναι ότι εμεί το παίζαμε από ρε μινόρε. Ωραία, τα ακούσουμε. Αλλά για να το τραγουδήσω κιόλα πρέπει να το παίξω από σολ μινόρε. Όπω βγαίνει η φωνή.